Φίλες και φίλοι, ακόμη ένα έκτακτο βλόγ επίκαιρο. Με τίτλο «Η πανδημία βγάζει τις μάσκες». Γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση στο εξώφυλλο. Φυσικά από τα ελάχιστα που ξέρω από την νοηματική, αυτή η κίνηση σημαίνει ξεχνάω το σήμας, μην ξεχνάω. Όμω εγώ το έκανα γιατί βαριόμουν να φέρω μια μάσκα και να τη βγάζω. Γιατί σε κάποιοι μπορεί να έχουν χρόνο να κάνουν και θεατρικά τέτοιου στυλ στα βίντεο του. Εγώ επειδή κάνω πολλά βίντεο την μέρα δεν προλαβαίνω. Ένα με email. Καλημέρα, Θέκλα μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλου ή καλό απόγευμα, καλό βράδυ, εξαρτάται τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Ο γυαλό είναι στραβό ή εγώ αρμενίζω στραβά. Γιατί εγώ θα ξεβολευτώ. Δεν θα το σκεφτώ και πολύ να βοηθήσω όπου χρειαστεί και όπου μου ζητηθεί. Γιατί ενώ εγώ το κάνω αυτό, όταν χρειαστώ κάτι εγώ όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή θες να πεις φίλοι ότι εσύ όταν κάποιος χρειαστεί τη βοήθειά σου, όταν κάποιος σου ζητήσει κάτι θα ξεβολευτείς, θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να βοηθήσεις, ενώ όταν εσύ χρειαστείς κάτι οι άλλοι το βρίσκουν δύσκολο. Αυτό με στενοχωρεί πολύ. Θα έπρεπε, ναι, καλά κάνεις και σε στενοχωρεί, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι σχέσεις είναι ανταποδοτικές και η φιλία είναι ανταποδοτική. Δεν γίνεται μόνο να δίνουμε, πρέπει να παίρνουμε κιόλας. Και ας σε μια φιλία είμαστε πάντα αυτοί που δίνουμε, πρέπει να ανησυχήσουμε και μάλιστα σοβαρά. Και μιλάω για όλους τους φίλους και συγγενείς. Και οι φίλοι και οι συγγενεί που διατηρούμε σχέση μαζί του, λέω οι συγγενεί που διατηρούμε σχέση μαζί του, θα πω πάλι το κοινότοπο ότι οι φίλοι είναι οι συγγενεί που διαλέγουμε, ενώ οι συγγενεί είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Με κάποιους συγγενεί που είναι τοξικοί προ εμά και που μα κάνει κακό η σχέση μαζί του, μπορούμε να επιλέξουμε να διακόψουμε σχέσει, αλλά είναι υγιέ, αναμενόμενο και φυσιολογικό και ψυχοφέλιμο οι άνθρωποι με τους οποίους συνδεόμαστε, οι σχέσεις που έχουμε μαζί τους να είναι ανταποδοτικές, με εξαίρεση τις σχέσεις με τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά μας εμείς αποφασίσαμε να φέρουμε στον κόσμο, είναι ανήλικα και έχουμε ευθύνη γι' αυτά μέχρι να ενηλικιωθούν. Τα ανήλικα παιδιά επίσης δεν εξαιρούνται. Παρόλο που η καρδιά της μάνας και η καρδιά του πατέρα έχει πολύ αγάπη και πολύ τρυφερότητα για τα παιδιά και ακόμη και αν είναι ένα ενήλικο παιδί σε τουμπάρι, ακόμη και ένα ανήλικο παιδί είναι χειριστικό ή έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας, ή είναι αδιάγνωστο τέλος πάντων και συμπεριφέρεται με τρόπους που είναι παρόμοιοι, δηλαδή είναι εγκοκεντρικό, ζητάει μόνο από τους γονείς, δεν δίνει, δεν σέβεται, ακόμη και εκεί μπορεί να κρατήσουν αποστάσεις οι γονείς αλλά δεν μπορεί να το ξεγράψουν. Και λες για σένα και το κακό για μένα είναι ότι τα κρατάω όλα μέσα μου και αν δείξω στραβωμένη είμαι κακιά. Δηλαδή δεν φτάνει που είσαι πρόθυμη να βοηθήσεις τους άλλους, δεν φτάνει που είσαι πρόθυμη να τρέξει και να εντό εισαγωγικών να θυσιάζει από τον χρόνο σου, να θυσιάζει από τα χρήματα σου, να θυσιάζει από την ενέργεια σου για να βοηθήσει του άλλου, όταν εσύ πει όχι, όταν εσύ δείξει ότι ενοχλείσαι από την αχαριστία, τότε βγαίνει και κακιά από πάνω. Μήπω φιλενάδα, οι φίλοι, οι συγγενεί και οι γνωστοί σε θεωρούν δεδομένοι, Μήπω. Σε ρώτησα αν θε να το κάνω βλόκ και μου απαντά δεν ξέρω αν η δική μου βλακεία είναι θέμα βλόκ. Και λέγοντας βλακεία εννοώ την υπερβολική ευαισθησία που έχω και τη διάθεση να βοηθήσω όπου μου ζητηθεί χωρίς να το σκεφτώ και πολύ. Ενώ οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους. Σίγουρα αυτή που δεν μιλάω. Δεν είναι βλακεία η υπερβολική ευαισθησία. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι άνθρωποι με υψηλή ενσυναίσθηση και με ενεργό gut instinct. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τους, τους εαυτούς μας αδύναμους ή βλάκεις αν έχουμε ευαισθησία. Και ευαισθησία στην τοξικότητα. Αυτό είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα. Ε, αυτό ίσως που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να μην υποκύπτεις τις επιταγές των άλλων, να μην υποβάλλεσαι όταν σου υποβάλλουν οι άλλοι ότι πρέπει να κάνεις κάτι για αυτούς και να σκέφτεσαι πρώτου δράσεις. Θέλω όντω εγώ τώρα να κάνω αυτή την πράξη. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο να το κάνω. Είναι κάτι που είναι στη θέλησή μου. Είναι κάτι που το κάνω επειδή εγώ επιλέγω να το κάνω ή μήπω γίνομαι θύμα των άλλων. Οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη του και σίγουρα φταίει που δεν μιλάω. Είναι καλή ώρα, είναι καλή αρχή, ειδικά τώρα με την πανδημία, ειδικά τώρα που έχουμε, μαθαίνουμε με το δύσκολο τρόπο να αυτοπεριοριζόμαστε και να βάζουμε τον εαυτό μας σε τάξη, είναι ώρα τώρα να αρχίσουμε να βάζουμε και όρια και σε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. «Στενοχωριέμαι και εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου». Ε, αυτό το αίσθημα του να εκνευρίζεσαι με τον εαυτό σου είναι ένα πολύ χρήσιμο αίσθημα, γιατί αυτό ακριβώς το αίσθημα του εκνευρισμού με σένα θα είναι και το κίνητρο και το εφαλτήριο που θα σε βοηθήσει να αλλάξεις αυτή τη συμπεριφορά. Φαίνεται πως είσαι ένας άνθρωπος giver, ένας άνθρωπος που δίνεις, ένας δοτικός άνθρωπος και φαίνεται ότι είσαι και ένας άνθρωπος people pleaser που κάνεις πολλά πράγματα για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Η δοτικότητα είναι ευλογία να την έχει κάποιος άνθρωπος και είναι πολύ όμορφο χάρισμα πνευματικό να είμαστε δοτικοί. Όμως η δοτικότητα μας είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να διέπεται από τη λογική μας και να διέπεται από μια ρεαλιστική αξιολόγηση των πραγμάτων και των καταστάσεων δίπλα μας. Να είμαστε δοτικοί με αυτούς που αξίζουν τη δοτικότητά μας. Να είμαστε δοτικοί με αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τη δοτικότητά μας προς ψυχοφελές όφελος τους και όχι προς συμφεροντολογικό όφελος τους. Υπάρχουν διάφορα ωφέλη που έχουν οι άνθρωποι, οικονομικό όφελος, συμφεροντολογικό όφελος, υπάρχει όμως και το πνευματικό όφελος. Κατά τη γνώμη μου, το βασικότερο κίνητρο για να προβούμε σε μια πράξη δοτικότητας είναι να νιώθουμε σιγουριά μέσα μας ότι θα είναι ψυχοφελές, ωφέλιμο για την ψυχή και πνευματικό ωφέλιμο και για μας και για αυτόν που θα πάρει τη δοτικότητά μας. Ε, ευχαριστώ που έχεις τη διάθεση να βοηθήσεις, να είσαι καλά. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο σου, μου αρέσει και σε παρακολουθώ. Δεν μου έχεις φάει το χρόνο μου. Αντιθέτως, έχεις στείλει ένα πολύ σύντομο και περιεχτικό μήνυμα, το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα, το θέμα της οριοθέτησης στις ανθρώπινες σχέσεις και στις φιλικές σχέσεις. Έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό, αλλά τώρα, μέσα από την προοπτική της πανδημίας του κορονοϊού και του αναγκαστικού μας εγκλεισμού στο σπίτι, που είναι πολύ καλό χρονικό διάστημα για να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και να βελτιώσουμε τυχόν trades, um, um, traits, χαρακτηριστικά ή, ή, πράγματα που συνήθως κάνουμε τα οποία δεν είναι ωφέλιμα για μας, είναι πολύ καλή ευκαιρία να καθίσουμε αυτό το διάστημα και να σκεφτούμε. Κάνω τα πράγματα που όντως θέλω να κάνω, οι πράξει μου από τι διέπονται, Διέπονται από την επιθυμία να είμαι αρεστό, διέπονται από το φόβο μήπω με απορρίψουν οι άλλοι, ή διέπονται από μια αποφασιστικότητα του στυλ. Εγώ είμαι αυτό ο άνθρωπο, έχω αυτέ τι αξίε, έχω αυτέ τι αρχέ, έχω αυτά τα πράγματα που με καθοδηγούν στη ζωή μου, και με βάση αυτά προχωρώ στο να δράσω α, και για μένα και για τους άλλους. Ξαναλέω, η δοτικότητα είναι ευλογία, η δοτικότητα είναι ένα πνευματικό χάρισμα, φτάνει να διέπεται από ρεαλιστικότητα και διάκριση. Ακόμη και όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και είστε θρήσκοι, θα, θα, θα γνωρίζετε ότι ακόμη και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε πάρα πολύ για την αρετή της διάκρισης, που αρετή της διάκρισης είναι να διακρίνεις πότε πρέπει να κάνεις κάτι και πότε δεν πρέπει να κάνεις. Υπάρχει και ένα άλλο έτσι ωραίο ρητό που λέει καιρό του σιγάν και καιρό του λαλίν. Καιρό του δίνει και καιρό του μη δίνει. υπάρχουν περιπτώσει στις οποίε πρέπει να είμαστε δοτικοί και είναι καλό για την ψυχή μα και είναι μια πνευματική αρετή το να είμαστε δοτικοί, και υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε η απόσυρση τη δοτικότητα μα μπορεί να είναι ψυχοφέλιμη για του άλλου. Αν ο άλλο είναι χειριστικό και εκμεταλλευτή, αν εσύ του βάλει όρια και αποκόψει τη δοτικότητα σου προ αυτόν, εξηγώντα του κιόλα ότι δεν θα κάνω αυτό που μου ζητά, επειδή μεταφέρει μια δική σου ευθύνη σε εμένα και επειδή νιώθω πώ με εκμεταλλεύεσαι και του βάλει όρια, ίσω αυτό ο άνθρωπο, ίσω λέω, γιατί δεν γνωρίζω ο καθένα πώ διάθεση έχει να γίνει καλύτερο άνθρωπο και πώ η διάθεση έχει να αλλάξει. Εάν όντω είναι ένα άνθρωπο που έχει διάθεση να αλλάξει και για να γίνει καλύτερο άνθρωπο, θα το χρησιμοποιήσει αυτό προ όφελό του. Τον τελευταίο καιρό το έχω δει αυτό το πράγμα και εγώ προσωπικά. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά με βομβάρδιζαν με μηνύματα στο Messenger ή στο κινητό μου ή στο Viber ή σε κάποιε άλλε εφαρμογέ ή με συνεχή email. Στο ξεκαθάρισμα που έκανα το, τους τελευταίους 9 μήνες, μετά που σταμάτησα από την εκπομπή στην τηλεόραση και αποσύρθηκα στο χωριό, ήταν να βάλω όρια, ήταν και να βάλω όρια στους ανθρώπους που με βομβάρδιζαν καθημερινά με μηνύματα. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από την οριοθέτηση, το πήραν εγωιστικά, πειράχτηκαν, με θεώρησαν κακιά, και σταμάτησε εκεί η σχέση μας. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι έχουν πνευματικότητα και οι οποίοι είναι άνθρωποι που θέλουν να εξελίσσονται και να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, με ευχαρίστησαν που τους έβαλα όρια με ευχαρίστησαν και η σχέση μας έγινε ακόμη πιο ουσιαστική. Μπορεί να μιλάμε μια φορά τη βδομάδα με μήνυμα, μπορεί να μιλάμε μια φορά κάθε δύο βδομάδες, αλλά υπάρχει ουσιαστική σχέση αγάπης. Και θα ξεχάσω μια κοπέλα μου στέλνει μηνύματα στο Instagram, που όταν της απάντησα και της είπα είμαι κουρασμένη, δεν μπορώ, δεν γίνεται, στο Instagram ήταν αυτό, δεν γίνεται να μου λες ξεκουράσου και εγώ να σου λέω και την ίδια στιγμή που εσύ μου στέλνεις κάθε μέρα 3, 4, 5 μηνύματα το, στο οποίο εγώ νιώθω την υποχρεώση να απαντήσω. Και είπα για να ξεκουραστώ, σταμάτα να μου στέλνει μηνύματα και μου στέλνει μετά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα μεγάλο μάθημα ζωή. Έχει δίκιο. Παρασύρθηκα και σου στείλα μηνύματα και δεν σκεφτόμουν ότι εσύ παίρνει μηνύματα από χιλιάδε ανθρώπου. Και εγώ έχω να στείλω μόνο σε τέσσερις ή πέντε ανθρώπου μηνύματα και να λάβω. Οπότε, δοτικότητα ναι, αλλά με μέτρο και με διάκριση σε αυτού που πραγματικά την αξίζουν. Και είναι εποχή τώρα με την πανδημία να οριοθετήσουμε σχέσει και να βγουν οι μάσκε. Αυτό που είναι πνευματικό άνθρωπο και πραγματικά με μα αγαπά, θα μα ευγνωμονεί που τον υιοθετήσαμε. Ο εγωιστής, ο αλαζόν, ο συμφεροντολόγο, ο αδιάγνωστο, αυτό που θέλει να μα εκμεταλλεύεται, όταν του βάλουμε όρια, θα μα θεωρήσει κακού. Δεν πειράζει όμω. Γιατί γλιτώνουμε από αυτόν ή από αυτή. Φιλιά.